φίλες και φίλοι και συντρόφισσες και σύντροφοι, όπως εισαγωγικά υπόθηκε, αυτή εδώ η συζήτηση, η οποία είναι μια πολύ συγκεκριμένη, ειδικού χαρακτήρα συνάντηση, με ειδικό κοινό, δεν γίνεται σε ένα ουδέτερο χρόνο. Και δεν είναι ουδέτερος ο χρόνος ούτε γιατί βρισκόμαστε δύο εβδομάδες πριν τις εκλογές, αλλά έχει και τα δικά του χαρακτηριστικά ή συμπυκνώνει τα χαρακτηριστικά και τις εμπειρίες όλων των προηγούμενων ετών που ήταν πάρα πολύ κρίσιμες και καθοριστηριστικές συνολικά για τη χώρα, όπου μέσα σε αυτή την περίοδο είχε ένα πολύ μεγάλο μερίδιο με ειδικό βάρος τα ζητήματα της ενέργειας. Νομίζω λοιπόν, κάνοντας μερικές επισημάνσεις, διότι προφανώς και είμαι βέβαιος ότι τα πολλά και τα ενδιαφέροντα θα ακουστούν αμέσως μετά, θέλω να πω το εξής, ότι παραλαμβάνοντας την κυβέρνηση το 2015, όπως καλά γνωρίζετε, βρεθήκαμε αντιμέτωποι με μία έλλειψη ουσιαστικά στρατηγικής. Η έννοια του εθνικού σχεδιασμού, ως μέρος βεβαίως του ευρύτερου ευρωπαϊκού σχεδιασμού στα θέματα της ενέργειας, άρα έχει μια σχετικότητα τι μπορεί να σημαίνει εθνικός σχεδιασμός στις παρούσες συνθήκες και στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, ήταν κάτι εν πολλής ανύπαρκτο και κανείς μπορούσε να το διαπιστώσει πολύ εύκολα. Αλλά αυτή η εύκολη διαπίστωση δεν σήμαινε και μια εύκολη διαχείριση των ζητημάτων που ήταν μπροστά μας. Πρώτα απ' όλα, διότι ό,τι λέγαμε, το λέγαμε με βάση μια συνολικότερη οπτική για τα πράγματα και αυτό διαφέρει πάρα πολύ από το να καλείσαι να διαχειριστείς και κατεπίγουσες αναγκαιότητες οι οποίες και προβλήματα που ζητούσαν αύριο απάντηση, αλλά ταυτόχρονα να συνδυάσεις αυτές τις απαντήσεις με έναν έτσι μεσοματοπρόθεσμο σχεδιασμό. Νομίζω όμως ότι και λαμβάνοντας κανείς υπόψη του όλες τις παραμέτρους και τις δυσκολίες στον τομέα της ενέργειας, είναι, και το λέω με απόλυτη βεβαιότητα, θετικός ο απολογισμός αυτών των χρόνων. Διότι μέσα στο συγκεκριμένο πλαίσιο μπορέσαμε και βάλαμε και το δικό μας αποτύπωμα σε πάρα πολλά ζητήματα. Το πιο, νομίζω, χαρακτηριστικό είναι η υπόθεση των δικτύων και της ηλεκτρικής ενέργειας, αναφέρομαι στον ΑΔΜΙΕ, αλλά και, όπως έδειξε η προέκταση αυτής της λογικής, και στον τομέα του φυσικού αερίου, με αυτό που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη με την υπόθεση της νέας, ας το πούμε έτσι, της μετάλλαξης, της μετεξέλιξης της ΔΕΠΑ. Δεν είναι αμελητέα αυτά, διότι ακριβώς δείχνουν μέσα στο αυτό το πλαίσιο του ανοίγματος της αγοράς, που κανείς νομίζω δεν έχει την αφέλεια να το αρνείται, μέσα στο δεδομένο πλαίσιο συσχετισμών και αλλαγών, έχει πολύ μεγάλη σημασία να μπορείς να ανοίγεις τον δικό σου δρόμο. Και αυτός ο δρόμος έγινε ορατός και νομίζω ότι πέρα από αυτούς οι οποίοι βρίσκονται απέναντί μας, αυτοί που υποστηρίζουν τον φιλελευθερισμό σε αυτά τα ζητήματα ή μας πολεμούν διότι εξυπηρετούν συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα, όλοι μπορούν να το αναγνωρίσουν αυτό το πράγμα. Ότι εδώ υπήρξε ένας, ας το πούμε, ελληνικός προοδευτικός δρόμος στα ζητήματα της ενέργειας. Βεβαίως, οι δεσμεύσεις από τις προηγούμενες κυβερνήσεις ήταν ρητές. Το πλαίσιο της συμφωνίας που κληθήκαμε και εμείς να υπογράψουμε στο πλαίσιο του συμβιβασμού που υπήρξε είχε και αυτό τα όρια του, το οποίο γεγονός που προσδιόριζε και αυτά τα οποία μπορούσαμε να κάνουμε, αλλά υπάρχει ένα συμπέρασμα, ότι από τη στιγμή που έχεις σχέδιο και θέλεις να φτάσεις κάπου, έχεις προσανατολισμό, εάν οργανώσεις καλά τα πράγματα, εάν κατορθώσεις να έχεις τις εναλλακτικές προτάσεις, τότε μπορείς να πετύχεις. Και εδώ είναι ο κρίσιμος ρόλος του κόμματος, του τμήματος ενέργειας, το οποίο δεν καλείται να διαμορφώσει θέσεις για τα Υπουργεία,
δεν καλείται να διαμορφώσει θέσεις για κυβερνητικό πρόγραμμα. Αυτό σε τελική ανάλυση αλλωνών είναι δουλειά, αλλά καλείται να διαμορφώσει ένα προγραμματικό πλαίσιο που μέρος του μπορεί στην δεδομένη συγκυρία και στη βάση ενός του ορατού ορίζοντα, του βραχυπρόθεσμου, μπορεί να είναι το κυβερνητικό πρόγραμμα και οι επιμέρους θέσεις της κυβέρνησης σε κάθε τομέα. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι αναντικατάστατος αυτός ο ρόλος και αυτή η δουλειά. Βεβαίως, για όλα αυτά τα ζητήματα υπάρχει ένα θέμα. Δύο εβδομάδες πριν από τις εκλογές, πόσο τα συζητάμε? Και εδώ νομίζω ότι έχει γίνει ξεκάθαρο το εξής, ότι η άλλη πλευρά, αυτή η οποία θέλει να ονειρεύεται την κυβέρνηση, έκανε μία επιλογή, την οποία την είδαμε με ακραίο τρόπο να παίρνει σάκρακα και οστά τις τελευταίες ημέρες. Η επιλογή ήταν να μην συζητήσουμε για προγράμματα, να μην συζητήσουμε για προβλήματα, είτε λέγεται ενέργεια, είτε λέγεται κόσμο της εργασίας, είτε λέγεται καθημερινότητα, είτε λέγεται φορολογική πολιτική. Γιατί? Διότι αφενός θέλει να ξεσηκώσει, να αντιγράψει την επικοινωνιακή πολιτική που σε άλλες χώρες πέτυχε, όπου βάζεις τον αντίπαλο και δεν μιλάς για τις θέσεις του, αλλά προσπαθείς να του χτυπήσεις αυτό που λέμε ηθικό πλεονέκτημα, να πεις, ας πούμε, να μπεις μέσα στο δωμάτιό του, να δεις από την κλειδαρότρυπα, να ανοίξεις άλλου είδους ζητήματα μέσα από έναν ορθόδοξο πόλεμο που συμβαίνει και εξελίσσεται μέσα από το διαδίκτυο, με την αρρωγή όλων αυτών των κομματιών της ολιγαρχίας που αυτή τη στιγμή δίνουν τα ρέστα τους, μια και είδανε ότι κάποια πράγματα τελικά αλλάξανε, όχι θεμελιακά, αλλά μπήκαν κάποιοι νέοι κανόνες, και πολύ περισσότερο το διακύβευμα της επόμενης διακυβέρνησης είναι ότι αυτοί οι κανόνες οι νέοι θα στεριώσουν, και αυτό είναι ακόμη πιο εχθρικό για αυτές τις δυνάμεις, άρα σε πολεμούνε με έναν τέτοιο τοξικό και ανορθόδοξο τρόπο. Αυτός ο τοξικός τρόπος προσπαθεί να κρύψει τον ταξικό χαρακτήρα των προτάσεων, τον νεοφιλελεύθερο χαρακτήρα των προτάσεων του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Νομίζω όμως ότι καταφέραμε και τους σύραμε στο πεδίο της πραγματικής αντιπαράθεσης. Ήδη έχει αλλάξει το κλίμα. Και εκεί πλέον είναι που υπάρχει το βατερλό για τη Νέα Δημοκρατία, όπου δεν ξέρω αν παρακολουθείτε και τα τελευταία 24 ώρες, σίγουρα το βλέπετε, αντιφατικές δηλώσεις, είτε για το 13ο μισθό, είτε για το αφορολόγητο. Σήμερα βγήκανε και πήραν πίσω κάτι το οποίο το είχαν σημαία. Πήγαν να διαψεύσουν την λογική των προσλήψεων στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα του 5-1, διότι αυτά είναι αποκαλυπτικά. Αποκαλυπτικά για το τι σκέφτονται για την χώρα. Άρα νομίζω ότι το ευνοϊκό, και τελειώνω με αυτό, πεδίο αντιπαράθεσης για μας είναι το προγραμματικό. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτή η δουλειά που γίνεται συλλογικά, όταν γίνεται συλλογικά, όταν γίνεται συντονισμένα, επιστημονικά, τεκμηριωμένα, τότε νομίζω ότι μπορούμε να ισχυριζόμαστε και να αποδεικνύουμε ότι έχουμε την ηγεμονία στα πράγματα, στις προτάσεις, και να αισιοδοξούμε ότι όλα θα πάνε καλά. Αυτά τα λίγα, και είμαι έτοιμος να ακούσω τα δικά σας.